Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Λάρνακας, ο κύριος Κώστα. Κύριε Κώστα, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, χθες είχαμε αυτήν την επικοινωνία ενώ σπέβδατε προς το σχολείο να δείτε τι ακριβώς συνέβη. Είχατε ενημερωθεί από πολλούς γονείς για αποβολή των παιδιών τους λόγω κουρέματος. Πέρασαν 24 ώρες. Πάμε να δούμε τι στο μεταξύ μεσολάβησε. Ναι. Με το χαρτί στο χέρι της αποβολής, υπογραμμένο από τον διευθυντή, από κάποιο διευθυντή του σχολείου και απορώ πώς ήταν και ένας εκπαιδευτικός που έβαλε την υπογραφή του να συνεχίζεται αυτή η κοροϊδία για δύο μέρες ότι δεν υπήρξαν αποβολές. Και το αφήνω εδώ γιατί το λέω με θλίψη. Σε αυτό το σχολείο ζητώ έναν εκπαιδευτικό να πει: έχω βάλει την υπογραφή μου. Το λέω με έντονο τρόπο, αλλά δεν πάει άλλον αυτή η κοροϊδία. Τώρα, αυτό είναι το πολύ άσχημο, το θλιβερό. Το θετικό είναι ότι μέχρι στιγμής, από την ενημέρωση που έχω, είναι ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Δεν έχω πάρει οποιαδήποτε καταγγελία ή ενημέρωση από το σχολείο ότι έχει συμβεί κάτι οτιδήποτε αρνητικό. Εύχομαι και ελπίζω και εμείς οι γονείς μας θα είμαστε οι πρώτοι που θα το χαιρετήσουμε, να μην ξανασυμβεί οτιδήποτε στο σχολείο, να κυλήσουν ομαλά και μακάρι να μην χρειαστεί να παρετούμε τις δουλειές μας, να τρέχουμε από τη Λευκοσία στην Λάρνακα ή οπουδήποτε αλλού για αυτά τα θλιβερά συμβάντα που δεν έπρεπε να συμβαίνουν σε δημοκρατικά σχολεία του 21ου αιώνα. Ναι. Τώρα, κύριε Κώστα, χθες μου λέγατε ότι θα συνέλθετε ενδεχομένως για να πάρετε μέτρα. Ήταν για σήμερα το απόγευμα προς βράδυ, ή τώρα δεν υπάρχει λόγος? Όχι. Αύριο το απόγευμα θα γίνει η Κατερίνα συνεδρία. Ναι. Υπήρχε μια παράκληση από σύνδεσμο γονέων. Υπήρχε βασικά το θέμα χρόνου κλπ. Προβλημάτων, μάλλον. Γιατί εμείς θέλουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη ενημέρωση από τον οικείο σύνδεσμο. Θα συνέλθει η Ολομέλεια της Ομοσπονδίας αύριο η ώρα 7 στο οίκημα της Πασιδής στη Λάρνακα, σε κοινή συνάντηση με το Σύνδεμο Γονέων του Πετράκη Κυπριανού. Θα ενημερωθούμε πλήρως και αναλόγως η Ομοσπονδία θα προβεί στις ανάλογες ενέργειες. Δεν σας κρύβω ότι ενώ είμαστε αισιόδοξοι ότι τα πράγματα δεν θα επανέλθουν όπως είχαν την πρώτη ημέρα, δυστυχώς κάποιες δηλώσεις που ακούαμε από τα στέκια ακούμε και σήμερα φαίνεται ότι ενώ έπρεπε να υπάρξει μια παραδοχή, ας πούμε, το τι έγινε και να πάμε παρακάτω. Κύριε Κώστα, ο κύριος Λουίς μας ακούει, ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, από χθες λέει ότι δεν έχουμε οποιοδήποτε παράπονο εμείς και αν υπάρξει παράπονο ή καταγγελία θα την εξετάσουμε. Η Συνομοσπονδία έχει προβεί σε κάποιο... Ο κύριος Λουίς Κυπριανού ήταν παρόν στη Βουλή, δίπλα του πρόεδρου της Ομοσπονδίας Γονέων, τον ενημέρωσε για το συμβάν, ο ίδιος βγήκε έξω από τη Βουλή. Τηλεφώνησε στον διευθυντή, ήμουν εγώ παρόν στο γραφείο του διευθυντή και του είπε: σε παρακαλώ, ανακάλεσε τις αποβολές. Ναι. Αυτά είναι γεγονότα, για όνομα του Θεού, τώρα να αναγκάζομαι εγώ τώρα να περιγράφω, να λέω πράγματα τα οποία έχουν συμβεί και δεν υπάρχει αμφιβολία. Ναι. Επαναλαμβάνω, υπάρχει όχι υπογραφή του διευθυντή σε αυτά τα έντυπα. Μα είναι αδιανόητο να συζητούμε αυτά τα πράγματα. Είναι θλιβερό. Αδιανόητα επίσης, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Κώστα, να αφήνονται αιχμές ένθεν και ένθεν ότι υπάρχει υποβόση και μια κόντρα μεταξύ σας και του διευθυντή, αναλόγως και κομματικών καταβολών, και ότι από πέρσι επιχειρείται πρόβλημα. Συγγνώμη, και αυτά αφήνονται και από τον ίδιο τον Υπουργό. Το θέμα είναι οι μαθητές εδώ. Ναι. Ακριβώς. Συγγνώμη, ένθεν και ένθεν δεν υπάρχει οποιαδήποτε προκαταλήψη, οποιαδήποτε κλπ. Εμείς καλεστήκαμε από το Σύνδεσμο Γονέων. Εμείς είμαστε Ομοσπονδία που και η Επαρχιακή της Λάρνακας και κεντρικά είμαστε ομόφωνοι σε όλα αυτά τα ζητήματα. Έχω καλεστεί από την πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων και από μέλη του Συνδέσμου Γονέων. Έχω καλεστεί από γονείς. Μια πρόεδρο που έχει στηρίξει το σχολείο, μια καλοσυνάτικα, απίστευτο άνθρωπο κλπ. Επιχειρηματία, προσπαθεί με χίλια να νίκει. Είναι αυτή που μέχρι στιγμή έχει βάλει διδάκινση από κάτω. Δεν ήθελε σε καμιά περίπτωση να δημιουργήσει πρόβλημα η πρόεδρο. Αλλά με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Κώστα, δεν αντέχομαι άλλο, σε παρακαλώ, θέλουμε τη βοήθεια σου. Κανένα σκοπιμό ήταν κανένα. Αυτό που χρησιμοποιεί και βάζει την πολιτική μπροστά, με συγχωρείτε, αλλά είναι απαράδεκτο να προσπαθούν να κομματικοποιούν και να καλύπτουν μια συμπεριφορά που η ίδια η Επίτροπο Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η οποία βγήκε και στα ραδιόφωνα σήμερα, ξέρουν ότι υπάρχει έξεση και μιλάει η κυρία Επίτροπο για υπερβολική και δυσανάλογη τιμωρία. Θέλουν ότι μιλάει για ξεφτεριστική συμπεριφορά που υπέστηκαν οι μαζές του καλοκαιριού. Στηρίζουν αδιάφορα και προσπαθούν να κομματικοποιήσουν το. Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
Δεν θα μπούμε στο παιχνίδι, εμείς αυτό το παιχνίδι. Εμείς θα υπερασπιστούμε μέχρι τέλους τα παιδιά του συγκεκριμένου γυμνασίου. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κώστα, καλή συνέχεια. Πάμε λοιπόν στον κύριο Κυπριανόλου, που είναι διευθυντής της Μέσης Εκπαίδευσης. Καλώς σας.